έφυγε out. Ο Τουρέ με τον Επαλέ. Ο Επαλέ φαίνεται να κερδίζει τον Τουρέ. Πλασάρει τον Νικοπολίδη. 2-0. Μαζιγερά θεμέλια νίκη ο Ηρακλής. Χαίρετε. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλή φυσιογνωμία του ελληνικού ποδοσφαίρου, η αγαπημένη πλέον σειρά. Μέρος, δεν θυμάμαι. Δεν θυμόμαστε πόσο και δεν έχει και καμία σημασία στην τελική. Και φυσικά σήμερα έχουμε μια ακόμα μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, έναν ακόμα από τους ήρωες των παιδικών μας χρόνων, θα έλεγε κάποιος. Αγαπημένος παίκτης. Αγαπημένος παίκτης. Πριν συνεχίσουμε, πριν μπούμε στο ψητό, like, subscribe, πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Και σήμερα ο λόγος φυσικά περί του. Επαλέ, να χαμένα ναργιλέ. Να χαμένα ναργιλέ. Ζωέλ Επαλέ, λοιπόν. Ένα από τα πουλέν των ποδοσφαιρόφιλων της Ελλάδας του. Εκεί αρχές 2000 μέχρι μέσα 2000 περίπου, θα έλεγα. Με πέρασμα από πολλές ομάδες, ιστορικές ομάδες. Πολύ εντυπωσιακός ποδοσφαιριστής. Πολύ γρήγορος, πολύ τεχνίτης. Πολύ. Έβγαινε μπροστά στα δύσκολα πάντοτε. Στις περισσότερες τουλάχιστον ομάδες που αγωνίστηκε ο Επαλέ. Και γενικά μια πολύ πολύ αγαπητή φυσιογνωμία στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή ήταν και συμπαθής στον κόσμο πάρα πολύ. Δηλαδή φαινόταν μια προσωπικότητα που τέλος πάντων μπορούσε να τραβήξει τη συμπάθεια του κόσμου. 20 Φεβρουαρίου του 1978 λοιπόν γεννήθηκε. Γεννηθής, όπως τα λέγαμε. Στο Καμερούν. Ακριβώς. 1,75. 1,75 στο ύψος, ακριβώς. Βραχύσωμος. Βραχύσωμος και ταχυδύναμος. Μεσοεπιθετικός. Μεσοεπιθετικός, ναι. Πρώτος σταθμός στην καριέρα του ήταν η αστυνομική Sportif Douala, η ιστορική ομάδα του Καμερούν. Έτσι, ποδοσφαιρομάνα. Άρα γεννήθηκε σε Douala, υποθέτω. Douala, ναι, ακριβώς. Ναι. Φαντάζομαι. Ναι. Λογικό. Πρώτος σταθμός στην Ελλάδα ήταν. Ποιος ήταν? Ήταν ο Πειραιάς, για όσους δεν το θυμούνται. Αλλά ποια ομάδα? Αλλά φυσικά μιλάμε για τον Εθνικό Πειραιός, στον οποίο ήρθε το 1998, έκατσε 2 χρόνια. Έτσι. Ήταν τα χρόνια νομίζω που ο Εθνικός ήταν ακόμα στην Αλφαθενική. Ή μόλις είχε πέσει στη Β. Πρέπει να είχε πέσει μόλις. Στη Β. Εθνική. Στη Β. 97 ήταν σίγουρα στην. Το 97 ήταν στην Α. Και έπεσε η Καστοριά σίγουρα τότε. Που ναι. Είχε κάνει και ρεκόρ μικρότερη εγκομιδή. Νομίζω είχε φτάσει. Όχι, νομίζω ο Εθνικός το έκανε το ρεκόρ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σίγουρα η Καστοριά είχε κάτω από 10. Ναι, ναι, ναι. Όπως και να έχει, το 98 έρχεται στον Εθνικό Πειραιός, 53 εμφανίσεις, 3 γκολ. Γεμίζει ο Μαχαίρας, δεν βρήκε την μπάλα μέτα, είναι Παλέ από δεξιά, ο Επαλέ στην περιοχή του Εγάλεο, μεγάλη επέμβαση από τον Τζενάμο, διατηρεί το 0 στην εστία του. Ζουέλ Επαλέ με μεγάλη φόρα και δεν ξέρω τι παραπάνω ξέρει ο Νούλης που στέκεται και να τον εμποδίσει, μάλλον έχει πολύ καλή εκτέλεση ο Επαλέ, για να δούμε. Φέρνει την μπάλα μέχρι την περιοχή. Περνάει μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό. Δεν έθελξε, μπορεί να πει κάποιος με την αποδοσή του, αλλά ήταν έτσι κι αλλιώς το πρώτο του πέρασμα. Στη συνέχεια κατηφορίζει, πάει προς Πάτρα. Παναχαϊκή είναι. Στην ιστορική Παναχαϊκή. Μία σεζόν στην ομάδα της Πάτρας. Απολογισμό 44 συμμετοχές στους 3 γκολ. Αρκετές συμμετοχές. Ακόμα δεν σκοράρει πολύ ο Ζωέλ Επαλέ. Τρίπλα η άμυνα της Παναχαϊκής και κερδίζουν την μπάλα. Βαδιά παλιά του Επαλέ. Για τον Νατροσβίλη, μαρκάρει ο Σταυρακάκης, Νατροσβίλη, πάντα δίπλα του ο Σταυρακάκης, κρατάει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί και είναι το αυτογκόλ. Είναι το αυτογκόλ, η ομάδα της Παναχαϊκής ανοίγει το σκορ. Μετέπειτα, θα μετέπειτα ότι δεν έχει δεν σκόραρε πολύ, μετέπειτα έρχεται να σκοράρει περισσότερο, θα έλεγα. Σε μία ομάδα συγκεκριμένη. Σε μία συγκεκριμένη ομάδα, τον Ηρακλή, έτσι λέει. Το ξέρουμε όλοι. Ωστόσο, ο Ηρακλής δεν ήταν ο πρώτος σταθμός στη Θεσσαλονίκη. Διότι. Ήταν ο Άρης. Ακριβώς, εντάσσεται στην ομάδα του Άρεος. 2002-2003 η σεζόν. 2 γκολ σε 36 εμφανίσεις. 2 γκολ σε 36 μάτς, έκανε ωστόσο πολύ καλά παιχνίδια. Δηλαδή, ναι, τον θυμάμαι και ο κόσμος δηλαδή, τον αγαπούσε πολύ και τον είχε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση γιατί, για τα όσο πρόσφερε, μεσοεπιθετικά κλπ. Το νόμο του Νίρεν και καταλήγει στο βάθος της εστίας του τερματοφύλακα του Άρη. 5 λεπτά αργότερα, στο 80, ψιλοκρεμαστό σουτ από τον Ζωέλ Επαλέ σε αυτήν την εκτέλεση φάουλ. Κακή εκτίμηση από τον Θανάση Κόη, τον ήρωα του αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο. Το 2-1 για τον Άρη, 10 λεπτά πριν από το τέλος, που του χαρίζει 3 πολύτιμους βαθμούς εδώ και πάλι. Ο τρόπος με τον οποίο ο Θανάσης Κόης προσπάθησε να αντιδράσει σε αυτό το φάουλ του Ζωέλ Επαλέ. Ο Άρης πετυχαίνει σπουδαία νίκη, παίρνει 3 πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθειά του για έξοδο στο κύπελο UEFA. Έρχεται όμως και ο Επαλέ,
να κόψει για τον Κατσιαρό. Πασαλής. Περνάει μπάλα για τον Σίμιτς. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη για την ισοφάριση. Για να δούμε. Θα γίνει το σούτ και το γκολ. 1-1 για τον Άρη σε μια περίεργη φάση. Κολτσίδας γεμίζει. Θα διώξει και πάλι ο Κολιτσιδάκης. Εκεί που είναι ο Κούσας για τον Νεπαλέ και τον Κατσιαρό. Δυνατά ο Κολιτσιδάκης, ο Κατσιαρός κρατάει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Νεπαλέ. Θα γίνει το σούτ. Ασθανής, η απόκρουση του Άρη Αμπεκιάη και ο Σίμιτς πετυχαίνει το 2-1 για τον Άρη. Ήρθε σε μια πολύ καλή μεταγραφική περίοδο για τον Άρη, αν δεν κάνω λάθος. Εκείνη τη μεταγραφική ζώνη έχει έρθει. Ναι, που έχουν έρθει. Κνόπερ. Κνόπερ, ακριβώς αυτός. Ο Κνόπερ, μεγάλη μεταγραφή από τον Άγιαξ. Βέβαια δεν είχε κάνει και πολύ σπουδαία σεζόν. Θυμάμαι δύο ασίστ σε ένα Άρης ΠΑΟΚ 2-0, νομίζω. Στο Δεν Πανιδέν. Ο οποίος επίσης είχε ενταχθεί το ίδιο καλοκαίρι ακριβώς. Ο Μουντιαλικός Αλαχεντίν Μπασίρ. Ήταν η μεγάλη μεταγραφή της σεζόν αυτή. Ο Μπασίρ. Ναι, ναι. Δεν πήγε πολύ καλά. Δεν πήγε πολύ καλά. Ίσως να το μελετήσουμε σε μια άλλη σειρά. Με τις μεταγραφές που δεν πήγαν πολύ καλά. Ένα γκολ θυμάμαι στον ντεμπούτο του πρώτη αγωνιστική Άρης Πανιόνιος με κεφαλιά, νομίζω. Ναι. Είναι που χάλασε τον κόσμο. Ήταν Μουντιαλικός ο Μαροκινός. Από τη Λίλη είχε ενταχθεί στον Άρη. Και ήταν η χρονιά όπου ο Άρης τερμάτισε έκτος στο πρωτάθλημα και έχασε τον τελικό του κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αν δεν κάνω λάθος, με γκολ του Επαλέ στον ημιτελικό. Αν δεν κάνω λάθος. Στον ημιτελικό είχε αποκλείσει το Εγάλεο. Το Εγάλεο, ναι, το Εγάλεο του Γιώργου Χατζάρα. Ναι. Έτσι. Και έχω την εντύπωση ότι ήταν ο Επαλέ αυτός που είχε σκοράρει το γκολ. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ο Επαλέ έχει εμφανιστεί στο τελικό με μαλλί κίτρινόμαυρο. Ναι. Και αυτός και κανένα δυο ακόμα νομίζω. Ο Νασίφ Μόρις, και νομίζω και τον Παπαντρέν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ήταν. Ατυχής θα έλεγα έμπνευση. Δεν ήταν πολύ καλή έμπνευση η ζωή. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, οι εμφανίσεις του εκείνη τη σεζόν με τον Άρη. Έφελξαν. Ναι. Δεν είναι ότι σκόραρε κατάπαυστα. Βασικά τρία γκολ έβαλε μόνο ο άνθρωπος. Ναι, δύο βασικά. Δύο, ναι. Αλλά η γέννη παρουσία του και η γενική του εικόνα. Ναι, είχε δείξει ότι είναι ένας ικανός προσβλητής. Και ήταν η συνήθεια τότε οποιοσδήποτε παίκτη από ομάδα της Θεσσαλονίκης τα πήγαινε καλά. Υπήρχε ενδιαφέρον από τους τρεις της Αθήνας. Και να μην υπήρχε ενδιαφέρον, οι εφημερίδες το γράφανε. Ναι, ισχύει αυτό. Ωστόσο, για τον Παλέ το ενδιαφέρον ήταν πραγματικό και έγινε και πραγματικότητα η μεταγραφή του. Πήγε στο Παναθηναϊκό. Πήγε στο Παναθηναϊκό. Αναγκάζεται κατά κάποιο τρόπο. Εκείνη τη σεζόν πήγε και ο Ντεμπάνι ήταν μαζί. Νομίζω πήγαν ένα πακετάκι, ναι. Okay. Αν δεν κάνω λάθος. Και ο Μόρις. Μήπως ήταν την επόμενη. Ας μας θυμίσει κάποιος. Ας μας θυμίσει κάποιος στο σχολείο, αν ήταν το ίδιο καλοκαίρι όλοι μαζί. Λίγο ακραίο να έχουν πάει και οι τρεις μαζί. Μήπως πήγε πιο μετά ο Μόρις. Τέλος πάντων. Anyway. Όπως και να έχει. Στον τελικό πάντως παίζει να ήταν ο Μόρις, νομίζω. Ήτανε στο Μόρις. Ναι. Ήταν ο Μόρις, είχε το δοκάρι στο τέλος. Ναι, έχει το δοκάρι στο τέλος. Ισχύει αυτό. Και ο Ντεμπάνι δεν έπαιζε στον τελικό σίγουρα. Τέλος πάντων. Ο Άρης, ο οποίος πηγαίνει λοιπόν στο Παναθηναϊκό, ο Ζωέλ Επαλέ. Ονειρεμένη σεζόν. Ονειρεμένη σεζόν η πρώτη, καθότι ήταν το πρώτο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού και double μάλιστα εκείνη τη χρονιά, 2003-2004, με τον Ιτζάκ Σουμ. Στον πάγκο, τον ιστορικό Ιντζάξουμ. Και γενικά είχε μια καλή πορεία ο Επαλέ, παρότι βασικώς δεν έπαιζε πολύ στον Παναθηναϊκό. Θα το χαρακτήριζα τον καλύτερο 12ο παίκτη της ομάδας. Καλύτερος 12ος παίκτης, ναι. Δηλαδή, γενικά θυμάμαι και φιλάθλους του Παναθηναϊκού και παράγοντες του Παναθηναϊκού αργότερα να τον ξεχωρίζουν τον Επαλέ ως έναν από τους παίκτες που αδικήθηκαν εκείνα τα χρόνια. Γιατί ήταν, αν θυμάσαι, τα χρόνια με τις καραβιές διαφόρων ξένων που ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό. Και εντάξει, δεν ήταν εύκολο να ξεχωρίσεις καθότι οι παίκτες άλλαζαν συνέχεια σαν τα πουκάμισα που λένε. Τότε είχε κάνει, πώς το λένε, ανανέωση ο Παναθηναϊκός εκείνο το καλοκαίρι, γιατί ναι. Είχε προηγηθεί το χαμένο πρωτάθλημα με τη Ριζούπολη την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Είχε έρθει μετά τη Ριζούπολη ακριβώς. Double λοιπόν στην πρώτη χρονιά στο Παναθηναϊκό. Γενικά κάποια πολύ καλά παιχνίδια από τον Επαλέ στο Παναθηναϊκό. Δεν έπαιζε βασικός, δεν έπαιζε πάρα πολύ, αλλά είχε κάποια πολύ καλά μάτς. Αν θυμάμαι καλά, ένα παιχνίδι με τη Rangers νομίζω ήταν. Τελευταία αγωνιστική ομίλων Champions League που είχε πάει πολύ καλά. Είχε κερδίσει 3-1 ο Παναθηναϊκός. Ο Επαλέ έχει αναστατώσει τους Σκοτσέζους από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι στο Σαμαρτιάν. Στο Κωνσταντίνου το σουτ! Δοκάρι από τον Παναθηναϊκό. Νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Επαλέ και πάλι στο προσκήνιο. Ο Κωνσταντίνου φεύγει. Εξαιρετική παλιά από τον Επαλέ. Ο Κωνσταντίνου δεν αντέχει τον κλος. 1-3. Στο 80 ο Παναθηναϊκός καθαρίζει την Rangers. Έμεινε στο Παναθηναϊκό ένα χρόνο ακόμη. Δύο χρόνια. Ένα χρόνο ακόμη εκτός από την πρώτη σεζόν του πρωταθλήματος. Τελικός απολογισμός 26 εμφανίσεις, 9 γκολ.
με τους πράσινους. Καλό ποσοστό. Ναι, αν σκεφτείς ότι δεν ήταν βασικός, ναι, ήταν πολύ καλή παρουσία, θα έλεγα. Όποτε τον χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός ήταν εκεί. Ωστόσο, είχε έρθει η ώρα να πάει κάπου και να λάμψει, να πάει κάπου όπου θα είναι το πρώτο βιολί. Ο Ζωέλ έπαλε. Και ανέβηκε πάλι η Θεσσαλονίκη η πρώτη. Ανηφορίζει ξανά και εκεί είναι που έλαβε, που συνελήφθηκε το σύνθημα το οποίο ξεκινήσαμε το βίντεο. Επαλέ, επαλέ, να είχαμε ένα γκλέ, να τον πίναμε όλη μέρα, να σε βλέπαμε πελέ. Υπήρξε και μια, ένα ρεμιξάκι έτσι, φύσα ρούφα τραβατούρα, ναι, να τα βλέπω όλα μπλε. Ναι, ήταν γενικός, ναι. Ηρακλής. Ηρακλής. Η πρώτη από τις δύο παρουσίες. Ναι, δύο παρουσίες στην Ηρακλή. Η πρώτη είναι το 2005, καταφθάνει στην ομάδα του Ηρακλέως, του Ηρακλέως, και πραγματικά στον Ηρακλή έπαιξε την καλύτερη μπάλα της καριέρας του. Εκεί πέρα έχει καθιερωθεί εμένα η συνείδησή μου, επάλε. Ναι, όχι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι φίλαθλοι. Ναι, φυσικά. Οι περισσότεροι φίλαθλοι τον θυμούνται με τη φανέλα του Ηρακλή. Δηλαδή ήταν τα πιο χαρακτηριστικά του παιχνίδια, γιατί είχε πάρα πολύ καλή ομάδα ο Ηρακλής. Υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Σάβα Κοφίδη, έτσι. Για τον οποίο δήλωσε κιόλας ότι ήταν πάντα κοντά στους παίκτες του, τον κέρδισε και προσωπικά στο ψυχολογικό κομμάτι. Τον εμπιστεύτηκε βασικά. Τον εμπιστεύτηκε. Μπορούσε να δώσει μαζί του, λέει, σε χαρακτηριστικά είχε να δηλώσει το 300% των δυνατοτήτων μου. Και όλοι οι παίκτες. Και όλοι οι παίκτες, ναι, γιατί εντάξει, ο Κοφίδης είχε πάντα τον τρόπο. Είναι η σεζόν που ο Ηρακλής έχει βγει τέταρτος, νομίζω. Είναι η σεζόν που έχει βγει τέταρτος. Έχει κάνει πολύ μεγάλες νίκες. Έχει κερδίσει και τους τρεις της Αθήνας στο Καθατζόγλιο. Ναι, την ΑΕΚ 4-0. 4-0. Το Παναθηναϊκό 1-0 με κεφαλιά του Εστεμπάν Ερέρα. Του κεφαλιά του Ερέρα και τον Ολυμπιακό 2-0, Ερέρα επαλέ. Ναι, σε βροχή. Σε υποκαταρακτώδη βροχή, ναι, το θυμάμαι το παιχνίδι. Το έβλεπα στην Κύπρο, θυμάμαι. Καθότι ήμουν εκδρομή. Λοιπόν, ο Ηρακλής λοιπόν κάνει μια πολύ πολύ μεγάλη σεζόν το 2005-2006. Και βγαίνει, νομίζω. Και βγαίνει και Ευρώπη, βεβαίως. Ναι, βγαίνει και Ευρώπη. Και είναι η σεζόν που έχει παίξει με την Βίζλα Κρακοβίας. Ή όχι. Νομίζω πως όχι. Είμαι την Καζακοσλάβη, είναι πιο παλιά. Τώρα συγχωρέστε μας, αλλά δεν ξέρω. Ναι, έχουμε το. Είναι εκλάμψεις που έρχονται και. Οι εκλάμψεις, ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο Ηρακλής, ο Επαλέ, μάλλον στον Ηρακλή, δίνει τον καλύτερο του εαυτό, καθότι ο Σάββας Κοφίδης τον καθιερώνει όχι στα πλάγια κατά βάση όπως τον είχαν οι περισσότεροι προπονητές, γιατί έπαιζε κατά βάση δεξιά τα προηγούμενα χρόνια και στην Παναχαϊκή και στον Άρη κλπ. Τον καθιερώνει σε ελεύθερο ρόλο πίσω από το center forward. Καθότι ειδικά την πρώτη χρονιά έχει Γιώργο Γούχο Γεωργιάδη ο Ηρακλής. Ο οποίος παίζει δεξιά. Ναι. Και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παίξει δεξιά και ο Επαλέ. Ωστόσο τον καθιερώνει ο Σάββας Κοφίδης στη θέση πίσω από το center forward, που έκανε και τα καλύτερα του παιχνίδια κατά κοινή ομολογία. Γιατί μπορούσε να κινηθεί δεξιά-αριστερά στο κέντρο. Ήταν ελεύθερος. Ήταν σε ελεύθερο ρόλο και έφερνε αναστάτωση στην άμυνα. Καθότι ήταν πάρα πολύ γρήγορος, πάρα πολύ δυνατός. Δηλαδή στις μονομαχίες δεν έχανε. Είχε αμαθημάσει κάτι πόδια. Ήταν σαμποτήλια στα πόδια του. Κάτι πόδια Πετρογκάζ. Και. Πόσα εμφανίσεις γκολ, πόσα. Εμφανίσεις γκολ συνολικά στον Ηρακλή. 56 και 21 γκολ στο πρώτο του πέρασμα, δύο χρόνια. Ναι. Έτσι. Μετά φεύγει πάει Μπόχουμ. Mm-hmm. Μπόχουμ, η οποία εκείνη την περίοδο είχε μια αδυναμία στο Super League γενικά. Το ψάχνε. Ναι, είχε και Μάρτσιν Μίτσελ. Ήταν και ο Μάρτσιν Μίτσελ. Άλλο μεγάλο επιθετικό. Νομίζω και ο Ντάνι Φερνάντες είχε κάνει έχει το πέρασμα. Έχει κάνει και το πέρασμά του και ο Ντάνι Φερνάντες. Ο Μίτσελ επίσης. Εντάξει, τρομερός επιθετικός. Στη μέρα του εξαιρετικός επιθετικός. Αλλά έχει τραυματισμούς, οπότε δεν μπόρεσε να. Ίσως καλύπωση για επόμενο επεισόδιο, θα έλεγα. Ισχύει. Έχει πέρασμα και από Ηρακλή και από ΠΑΟΚ. Mm-hmm, mm-hmm. Εντάξει, Λέγκη. Ναι, οκ, εντάξει. Η Μπόχουμ, η οποία αργότερα πήγε και το φάνη τον Γκέκα. Ναι. Ακριβώς. Και τέλος πάντων. Η Πόρτσμουθ σε Γερμανία. Η Πόρτσμουθ έχουν και τέτοια χρώματα. Έχουν και τέτοια χρώματα εντελώς συμπτωματικά. Στην Μπόχουμ έκατσε 3 χρόνια. Ναι, έκατσε 3 χρόνια. Και έκανε 92 εμφανίσεις. Ήταν καλός. Πολύ καλά. Ήταν καλός. Επαλέ. 13 γκολ συνολικά. Ο Επαλέ, ο οποίος έπαιξε και με την Εθνική Καμερούν. Με διαφορά, όπως έχουμε πει ξανά σε βίντεο, η πιο καλή εθνική ομάδα όλων των εποχών. Έτσι, διαχρονικά. Έχει παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του. Το 2000. Το Sydney. Του Sydney, mm-hmm. Που έχει πάρει χρυσό μετάλλιο, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Και έχει παίξει και στο Μουντιάλ του 2002. Ήταν και μουντιαλικός, ακριβώς. Στο γνωστό Μουντιάλ με την κομμένη, ακριβώς, με την κομμένη φανέλα. Με την Αμάνικη που αγωνίζεται με το Καμερούν. Δεν έπαιξε, νομίζω, το 2002. Δεν τον θυμάμαι δηλαδή να παίζει. Ούτε και εγώ το θυμάμαι. Αλλά ήταν στην αποστολή. Ήταν στην αποστολή σίγουρα. Οι άλλοι έχουν πάρει γύρω χωρίς να έχουν παίξει μάτσα. Ναι, ισχύει. Ακόμα το εξαργυρώνουν κάποιοι. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα για τον Επαλέ. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος
Ήταν πολύ πολύ αγαπητός, ήταν και πολύ συμπαθητική ως φυσιονομία ο Επαλέ. Δηλαδή ήταν έτσι. Να πούμε ότι γύρισε και στον Ηρακλή. Γύρισε στον Ηρακλή 2011. Για ακριβώς. Μισή σεζόν. Ναι, 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 για πολύ λίγο. Για μία, όχι πόσο ήταν. 17 εμφανίσεις, 5 γκολ. Ναι. Το 2011. Ήταν ένα παίκτη, όπως είπαμε, πολύ συμπαθητική φυσιονομία, πολύ γρήγορο, πολύ ταχυδύναμο, με πολύ μεγάλη θέληση και πάντα στα μεγάλα παιχνίδια, ειδικά με τον Ηρακλή, όσο τον θυμάμαι, ειδικά με τον Ηρακλή. Ήταν ρε παιδί μου κομβικό, δηλαδή αυτό που είπαμε, γκολ από εδώ με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, ασίστ, να ταλαιπωρεί τις άμυνες. Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική φιγούρα, έτσι και με τα αράστα που είχε κάνει από ένα σημείο και είχε μετά. Είχε κάνει τα ωραία τα κουτσιδάκια, τα μαγκιόρικα. Μακάρι να είχαμε περισσότερο Ζωέλ Επαλέ, θα έλεγα, και σήμερα στο πρωτάθλημά μας. Παίκτες δηλαδή οι οποίοι έρχονται, προσφέρουν, μένουν χρόνια και ταυτίζονται με τις ομάδες. Θα πω εγώ, γιατί λείπουν αυτοί οι παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα. Και ελπίζουμε να σας αρέσει το βίντεο. Κάνετε like και subscribe για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεό μας. Και γράφετε στα σχόλια ποιους άλλους παίκτες θέλετε να κάνουμε αφιέρωμα. Γεια χαρά!